Συνοψίζοντας τη σημερινή συνέντευξη τύπου και με βάση το πλαίσιο πάλης, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία για την οργάνωση και κλιμάκωση του αγώνα, για τη συσφύρωση και την ενωμένη αποφασιστική απάντηση του κλάδου. Οι σύλλογοι και ΕΛΜΕ που προσυπογράφουμε το παραπάνω πλαίσιο πάλης, τις διεκδικήσεις και την ανάγκη αγωνιστικού προσανατολισμού από όλη την Ελλάδα, απευθύνουμε το κάλεσμά μας σε όλους τους συλλόγους και τις ΕΛΜΕ, διευρύνουμε το μέτωπο των σωματείων, προχωράμε σε συντονισμό της δράσης μας το αμέσως επόμενο διάστημα. Συμμετέχουμε μαζικά στη σύσκεψη σωματείων και ομοσπονδιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα την ερχόμενη Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου, στις 6 ώρα το απόγευμα, στο γήπεδο του Sporting στην Αθήνα και στις αντίστοιχες συσκέψεις σε όλη την Ελλάδα για την προετοιμασία της πανεργατικής απεργίας της 9ης Νοεμβρίου. Προχωράμε σε μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τρίτη, 11 του Οκτώβρη, στη 1, ένα χρόνο μετά τη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση του 2021, στο Υπουργείο Παιδείας. Προχωράμε λοιπόν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας, σε διευθύνσεις εκπαίδευσης και περιφερειακές διευθύνσεις σε όλη την Ελλάδα. Μέσα στον Οκτώβρη προχωράμε σε κύκλο γενικών συνελεύσεων με στόχο την προετοιμασία της απεργίας της 9ης του Νοέμβρη, αλλά και τη συλλογική συζήτηση για την κλιμάκωση της πάλης. Καλούμε ειδικά το ΔΣ της ΔΟΕ να προχωρήσει σε ολομέλεια προέδρων μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Καλούμε τα ΔΣ, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ να ξεκινήσουν συλλογικές διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών για όλες τις οικονομικές και θεσμικές διεκδικήσεις του κλάδου σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, την κατάρτιση και υπογραφή πρότασης ειδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στο παραπάνω πλαίσιο, στο πλαίσιο όπως παρουσιάστηκε σήμερα, με βάση τις διατάξεις του νόμου 2738 του 99. Δεύτερον, τη διαμόρφωση συγκεκριμένης πρότασης για όλα τα μισθολογικά ζητήματα με απαίτηση για άμεση νομοθετική ρύθμιση από την κυβέρνηση κόντρα στο απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο που έχει καταργήσει τη συλλογική διαπραγμάτευση για μισθολογικά ζητήματα. Να κοινοποιήσουν με εξώδικη δήλωση πρόσκληση τα αιτήματα του κλάδου και να ορίσουν συγκεκριμένη μέρα και ώρα έναρξης των διαπραγματεύσεων. Η συγκεκριμένη μέρα να είναι και μέρα προειδοποιητικής απεργιακής κινητοποίησης του κλάδου. Οργανώνουμε αποφασιστικά τη γενική απεργία της 9ης του Νοέμβρη ενάντια στην ακρίβεια για αυξήσεις στους μισθούς. Παίρνουμε όλα τα μέτρα για την επιτυχία της, περιοδίες, πανό, συνεντεύξεις τύπου κτλ. Οι εργαζόμενοι έχουμε τη δύναμη να τα καταφέρουμε. Στις 9 του Νοέμβρη απεργούμε, κανένα σχολείο να μην ανοίξει.